Στο προσκήνιο της σημερινής επικαιρότητας στη Λίμνο βρέθηκαν δύο συνεντεύξεις. Στην ουσία πρόκειται για ένα ιδιότυπο brand affair για το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την παρέτηση του κυρίου Βλάτα από την θέση του επάρχου. Στις 11.30 το πρωί στο ξενοδοχείο Διαμαντίδη, συνέντευξη τύπου, παραχώρησε ο πρώην έπαρχος Λίμνου και Αγίου Εστρατείου, Άγγελος Βλάτας Λαμπρινός, προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε από τη θέση του επάρχου. Λίγη ώρα μετά το τέλος της συνέντευξης του κυρίου Βλάτα, λίγα μέτρα πιο πέρα, στο επαρχείο της Λίμνου, συνέντευξη παραχώρησαν ο γεωγραφικός αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Κουφέλλος, ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας Απόστολος Αλατζάς και οι δύο ειδικοί σύμβουλοι της Λίμνου, Κρέτσης και Αναγνωστόπουλος. Την τελευταία χρονιά διαπίστωσα ότι η περιφερειακή αρχή δεν είχε και τόσο έντονο το ενδιαφέρον της για τα νησιά της Λίμνου και του Αγίου Ευστρατείου. Όλα αυτό σε συνδυασμό με μία. Είχαν γεμίσει το ποτήρι βλέποντας και παράλληλα από το Μάρτιο συζητούσαμε με τον Περιφερειάρχη για μία χρηματοδότηση για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Όλα αυτά το ποτήρι το είχαν γεμάτο, αλλά αυτό που ξεχύλισε, που γέμισε μάλλον το ποτήρι και ξεχύλισε το ξεχύλισε ήταν όσα συνέβησαν την Παρασκευή πριν τη συναυλία, χωρίς η συναυλία να έχει άμεσα ή έμεσα κάποια να είναι η αιτία της παραίτησής μου. Κάναμε μία κουβέντα με τον Περιφερειάρχη τον αν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Είπα όχι και του εξέφρασα τους ενδιασμούς μου γιατί δεν θα είμαι υποψήφιος. Ο Περιφερειάρχης ίσως και το πήρε και σαν είδος εκβιασμού, γιατί ο λόγος που επικαλέστηκα είναι ότι θα είμαι πλέον σε μία ηλικία 60-65 χρονών, δεν μπορώ να ξυπνάω το πριν να πηγαίνω στο σχολείο, να έρχομαι στο επαρχείο, να επιστρέφω στο σχολείο και παράλληλα να ασχολούμαι με κάποια προβλήματα που πρέπει να σε απασχολήσουν σαν έπαρχο και τις βραδινές ακόμη μέχρι αργά τις ώρες και να μην κοιμάσαι και σχεδόν καθόλου. Η αντίδραση του Περιφερειάρχη δεν ήταν αυτή που περίμενα, δηλαδή η άμεση απάντησή του προς τον εκτελεστικό ήταν αυτός δεν είναι μαζί μας να τον αλλάξουμε. Και βέβαια και κάτι το οποίο με ενοχλεί συχνά και το έχω πει τον Περιφερειάρχη, αλλά με ενόχλησε περισσότερο τη συγκεκριμένη στιγμή ότι ο εκτελεστικός είπε δεν έχουμε κάποιον άλλο να βάλουμε όταν τον αλλάξουμε και ο Περιφερειάρχης είπε ότι εντάξει 2.000 σταυροί είναι, θα εφαρμόσουμε τα πρότυπα της Ικαρίας. Το 2.000 σταυροί και το ψήφι το έχω ακούσει πολλές φορές αυτά τα τρία χρόνια, το έχω ακούσει και τα προηγούμενα χρόνια σαν πολίτης. Βέβαια αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι είναι μια κουβέντα που κάναμε σχετικά με τους υπαλλήλους του επαρχείου και την διαχείριση της συναυλίας. Το επαρχείο δεν διαθέτει δυστυχώς πάρα πολύ προσωπικό, δύο μόνιμους και δύο υπαλλήλους στο ΑΕΔ διαθέτει. Με αυτούς τους ανθρώπους είχαμε σχεδιάσει να υποδεχτούμε και να αποχωρήσει ο κόσμος που θα ερχόταν στη συναυλία. Δυστυχώς την τελευταία στιγμή ο κύριος Βουνάτσος και ο κύριος εκτελεστικός ήθελαν ένα οδηγό να τους μεταφέρει από τη Μύρινα στη συναυλία. Με αποτέλεσμα να πάρουν τον άνθρωπο τον οποίον είχε διαχειριστεί και θα είχε τη γενική διαχείριση της όλης της διαχείρισης του κόσμου που θα ερχόταν στη συναυλία. Αναγκάστηκα αυτό να το κάνω εγώ, δίχως να με υποχρεώσει κανένας και ούτε να σας πω την αλήθεια. Και να ήταν αυτός ο άνθρωπος πάλι, εγώ εκεί θα ήμουν στο πάρκινγκ ή εκεί θα ήμουν στον Ρουμελιώτη, ώστε να φύγουν όλοι με ασφάλεια, να μην συμβεί κανένα τύχημα και να μην υπάρξει ταλαιπωρία των θεατών. Αυτό που με ενόχλησε είναι ότι η απουσία μου τελικά από το τραπέζι όπου ήταν όλοι οι επίσημοι καλεσμένοι δεν ενόχλησε κανέναν. Έτσι. Δεν υπήρξε ούτε ένα τηλεφώνημα να δούνε πού είναι ο έπαρχος και για ποιο λόγο δεν βρίσκεται και αυτός μαζί με αυτούς να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Στην άλλη συνέντευξη τώρα, που παραχωρήθηκε στο επαρχείο λίγη ώρα αργότερα, ο κ. Κουφέλλος προσπάθησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες των κατοίκων της Λίμνου, μιλώντας για τα έργα της Λίμνου τα οποία εκτελούνται αυτή τη στιγμή, και πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα είναι πολύ συχνά στη Λίμνο για να διεκπεραιώνει ζητήματα του νησιού, έως ότου, όπως ενηγματικά είπε, ο Περιφερειάρχης πει την τελευταία του κουβέντα.
Ο κύριος Αλατζάς, από την άλλη πλευρά, αναφέρθηκε στο παρασκήνιο της παραίτησης του επάρχου, του κύριου Βλάτα, αποδίδοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη στον τελευταίο. Απέδωσε ευθύνη στον κύριο Βλάτα για τις κακές σχέσεις με τον Δήμαρχο Λίμνου, λέγοντας: «Δεν γνωρίζαμε την πολιτική κόντρα μεταξύ επαρχείου και Δήμου, η οποία κόντρα ήταν εκτός γραμμής, η οποία εκφράζεται από τον Περιφερειάρχη». Στην επίμαχη σύσκεψη των μελών του συνδυασμού, αναφέρθηκε και ο κύριος Αλατζάς, λέγοντας ότι τα αιτήματα που έθεσε ο κύριος Βλάτας για να είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές δεν αφορούσαν τη Λίμνο, αλλά ήταν αμιγώς προσωπικά. Μάλιστα, χαρακτήρισε εσκεμμένη παρανόηση από την πλευρά του κυρίου Βλάτα την έκφραση του Περιφερειάρχη περί 2.000 ψήφων. Και η κόντρα συνεχίζεται. Τα έργα λοιπόν που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην ΠΕ Λίμνο είναι αριθμητικά 10. Το δέοντα σεβασμό προς τους κατοίκους στη Λίμνο και στη Λίμνο. Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μουτζούρη εξ αρχής έδειξε μεγάλη σημασία και έδωσε μεγάλο βάρος στη Λίμνο. Γι' αυτό κιόλας, έτσι το λέω για να φρεσκάρουμε λιγάκι τη μνήμη κάποιων, ήρθε εδώ πέρα ο κύριος Δούσης, ο οποίος έκανε τουριστική προβολή. Δεν επέλεξε να πάει σε άλλα μέρη, όπως η Σάμος, για παράδειγμα, που επίσης είναι η τουριστική περιοχή, αλλά επιλέξαμε τη Λίμνο γιατί θεωρούμε ότι έχει το τουριστικό προϊόν που μπορεί να πουλήσει και να παίξει σε όλα αυτά τα μεγάλα κανάλια, τα εθνικά κανάλια. Και γενικότερα, οποιοδήποτε αίτημα του επάρχου, του πρώην επάρχου, του κ. Βλάτα, προς τον Περιφερειάρχη, δεν ήταν ποτέ να μην γίνει δεκτό. Και το λέω αυτό με τα νόου γνώσεως. Η διοίκηση πρώτα απ' όλα δεν σταματάει, συνεχίζει, υπάρχει διάρκεια, συνέχεια. Είμαστε εδώ, ο Περιφερειάρχης έδωσε μεγάλη σημασία και αμέσως προσέλαβε τον κύριο Αναγνωστόπουλο ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες του εδώ να βοηθάει. Ο κύριος Κρέτσης ήταν ήδη εδώ. Ο ρόλος του επάρχου παραμένει ζωντανός. Τον θεσμό τον πιστεύουμε, τον ενισχύουμε, τον βοηθάμε. Αυτή τη στιγμή είναι επιλογή του κυρίου Περιφερειάρχη αν θα παραμείνω ή όχι εγώ να εκτελώ και τα χρέη του επάρχου. Καταλαβαίνετε ότι έχω μια πάρα πολύ μεγάλη περιφέρεια, με την έννοια δηλαδή την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου. Δεν την αφήνουμε όμως πίσω τη Λίμνο και αυτό θα το αποδείξουμε με τη συνεργασία όλων εδώ και ιδιαίτερα με τα στελέχη των υπηρεσιών της περιφέρειας που δίνουν ένα μεγάλο αγώνα. Θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο έχει μείνει και έχει σχεδιαστεί. Δεν θα μείνει τίποτα, θα προχωρήσουν όλα όπως πρέπει, μπορώ να πω ίσως και περισσότερα. Εδώ λοιπόν αντιληφθήκαμε ότι υπήρχε μία ανοιχτή κόντρα πολιτικής κατεύθυνσης μεταξύ του επαρχείου και του Δήμου. Κάτι που εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης δεν επιδιώκει ποτέ των ποτών σε όλους τους Δήμους που έχουμε. Επειδή παρευρέθηκα, έτυχε να είμαι στη συζήτηση που έγινε με τον κύριο Έπαρχο, τον πρώην κύριο, τον κύριο Βλάτα, εδώ στο τραπέζι εκείνο ήμουν εγώ, ήταν ο κύριος Κρέτσης, ήταν και ο κύριος Σαδιανός Θανάσης. Το μόνο που μπορώ να πω ήταν τα ζητήματα που τέθησαν, ήταν προσωπικά ζητήματα. Δεν ήταν ζητήματα πολιτικής. Κάτι που μπορώ να πω ότι δεν έγιναν αποδεκτά. Προσωπικά ήταν θέματα Λίμνου. Ζητήματα. Προσωπικά ζητήματα. Δεν ήταν θέματα Λίμνου. Και το κλείνω εδώ.